καημένη μάνα, ζήτω θυμενά το δράμα της κόρης της και υποφέρει πολύ καθώς την βλέπει να συνταράσσεται και να βαθμίζεται πληθά από το δαιμόνιο που τη είχε καταλάβει. Μόλις όμως έμαθε ότι ο Κύριος θα περάσει κοντά από τον δρόμο της, βγαίνει από τα σύνορα της περιοχής της και τρέχει προς αυτόν και αρχίζει να φωνάζει δυνατά και να του λέει «Ελέησον με Κύριε απόγονε του Δαβίδ, η κόρη μου κατέχεται από δαιμόνιο και υποφέρει πληκτά. Το θέαμα ήταν αξιοθρήνητο να βλέπει κανείς μια γυναίκα και μάνα να κραυγάζει με τόση θέρμη και τέτοιο πόνο. Η κραυγή της αποκάλυπτε το μέγεθος οδύνης της και δεν έλεγε «Ελέησε την κόρη μου», αλλά «Ελέησέν με». Διότι καταλάβαινε σαν μάνα πολύ καλά σε ποια κατιά διαβρισκόταν η κόρη της. Υπέφερε συνειδητά τα μύρια βασανά της και βγάζει τον πόνο της, περιγράφει τη συμφορά της και το μέγεθος της ασθένειας της κόρης της και ζητάει έτσι πιο επίμονα το έλεος του Κυρίου. Ο Κύριος όμως δεν αποκρίνεται σε αυτή, δεν λέει ούτε λέξη, αλλά όσο περισσότερο εκείνη κραυγάζει, τόσο περισσότερο ο Κύριος σιωπά. Η μάνα κλαίει και ο Κύριος δεν απαντά, η μάνα φωνάζει και ο Κύριος δεν αποκρίνεται. Μια τέτοια κατάσταση ζούμε πολλές φορές και εμείς. Προσευχόμαστε με πόνο και στήψη στον Κύριο να μας λυτρώσει από κάποιο πειρασμό που μας αλεπορεί. Υποφέρομαι στο σπίτι μας από κάποιο πρόβλημα που προκύπτει. Πρόβλημα οικογενειακό, οικονομικό, εργασιακό, πρόβλημα υγείας ή άλλο. Και γονατίζουμε όλες μπροστά στο εικονοστάσι και τρέχουμε στις παρακλήσεις και σε άλλες ακολουθίες. Κραυγάζουμε με δύναμη τον Κύριο. Κύριε, ελέησέ μας, δώσ' μας μια λύση, χανόμαστε, δεν αντέχουμε άλλο. Και όσο εμείς κραυγάζουμε, τότε αισθανόμαστε τον Κύριο να σιωπά. Εμείς λέμε και νομίζουμε ότι ο Κύριος θα διαφορεί. Εμείς φωνάζουμε και αισθανόμαστε ότι ο Κύριος δεν ακούει και απορούμε, δεν ξέρουμε τι άλλο να κάνουμε και ένα μεγάλο γιατί. Κάποιες φορές βγαίνει από τα χείλη μας γιατί αυτή η σιωπή του Θεού, γιατί αρνείται να μας δώσει κάποια απάντηση. Αυτό που μας εξηγούν οι ιεροί πατέρες της Εκκλησίας μας είναι ότι αυτές τις ώρες της σιωπής του Θεού είναι οι πιο γόνιμες στιγμές της ζωής μας. Είναι οι ώρες που αισθανόμαστε τη μικρότητά μας, την αδυναμία μας, την ματαιότητα του κόσμου και τον πεπειρασμένο αυτό της ζωής. Είναι οι ώρες που μαθαίνουμε να εξαρτώμεθα από τον Θεό, μαθαίνουμε να προσευχόμαστε και να ζητούμε το έλεος Του. Είναι οι ώρες που γεμίζουν την ψυχή μας με πολλές αρετές, με ταπείνωση και μετάνοια, με υπομονή και ελπίδα. Είναι οι ώρες των δακρύων αυτές που καθαρίζουν την ψυχή μας και την εξαγιάζουν. Είναι οι ώρες που ο Θεός σιωπά για να φανεί η πίστη μας και η εμπιστοσύνη μας στην αγάπη και την πρόνοιά Του. Δεν απουσιάζει ο Θεός από κοντά μας, αλλά είναι αοράτος δίπλα μας και προετοιμάζει την ανέλυπτη απάντηση που θα μας δώσει. Μια απάντηση που ούτε καν τη φανταζόμαστε. Κάποια στιγμή πλησίασαν οι μαθητές των Κύριων και τον παρακαλούσαν λέγοντας «Κύριε, κάνε αυτούς που ζητά για να φύγει, διότι φωνάζει δυνατά από πίσω μας και από τις φωνές της θα μαζευτεί πολύ λαός». Ο Κύριος όμως αρνείται και πάλι να δώσει απάντηση στις κραυγές της μάνας και απαντά «Δε με απέστειλε ο πατέρας μου παρά για τα χαμένα πρόβατα του ιδρυτικού λαογένους». Η δυστυχισμένη μάνα όμως δεν το βάζει κάτω, δεν αποκρίνεται αλλά πλησιάζει τώρα περισσότερο. Πέφτει με βλάβια στα πόδια του Κυρίου και λέει με πόνο
Κύριε, βοήθησέ με τη δυστυχισμένη. Ο Κύριος όμως απαντά, δεν είναι σωστό να πάρει κανείς τον ζωή των παιδιών, δηλαδή των Ιουδαίων, και να το ρίξει στα σκυλάκια, δηλαδή στους λάτρες. Και η γυναίκα επιμένει, ναι Κύριε, δέχομαι ότι είμαι σκυλάκι. Και τα σκυλάκια όμως τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των κυρίων τους. Τότε ο Κύριος, αφού άφησε τόση ώρα τη γυναίκα να επιμένει και να ζητά, έκρινε ότι πλέον ήρθε η ώρα να τη δοξάσει. Γι' αυτό και με θαυμασμό τη λέει, «Ω γυναίκα, πόσο μεγάλη είναι η πίστη σου, ας γίνει αυτό που ζητάς, και δεν της χαρίζει ψυχουλάκια, αλλά της δίνει τα πάντα, της δίνει το έλεος που θεραπεύει αμέσως την κόρη της. Αυτός όλος ο διάλογος της συντετριμένης μάνας με τον Κύριο είναι μία πάλι». Μία πάλι που επαναλαμβάνεται πολλές φορές στη ζωή των πιστών και είναι η μοναδική πάλι στην οποία ο Θεός αρέσκεται να χάνει. Είναι η πάλι της προσευχής, μιας προσευχής επίμονη και διαρκού στην οποία μας μαθαίνει αυτή η τσακισμένη μάνα Χαλανέα. Μας μαθαίνει να μην αποθαρρυνόμαστε στις ώρες της προσευχής, αλλά να επιμένουμε, να μην απογοητευόμαστε, αλλά αντίθετα όλο και περισσότερο να πλησιάζουμε τον Κύριο και με βλαβικό θάρρος και παρησία να αυξάνουμε τη θέρμη της καρδιάς μας, να τρέχουμε πίσω Τους όπως Εκείνοι, να πέφτουμε στα πόδια Του και να μένουμε εκεί πεσμένοι στη γη, μέχρι να λάβουμε αυτό που ζητάμε. Και όσο περισσότερο νομίζουμε ότι ο Κύριος θα διαφορεί για μας, τόσο περισσότερο με ταπείνωση να ζητούμε τα ψυχουλάκια του Θείου Ελέου. Και ο Κύριος θα μας δίνει όχι ψυχουλάκια, αλλά τα πάντα. Θα στεφανώνει την πίστη μας και την υπομονή μας, θα απαντά στις δεήσεις μας και θα κάνει το θαύμα. Ερμήνε τον Κύριο.